Νίκη Σέγγεν. Εξηγεί στον κόσμο τι είναι. Λοιπόν, να πάρετε υλικό, υπάρχουν εκεί που είναι οι πατέρες. Λοιπόν, να πάρετε σακούλες και να πάρετε για τις ενορίες σας. Για τις ενορίες σας. Να μάθει ο κόσμος τι είναι η συνθήκη Σέγγεν. Πάρτε όσα θέλετε. Όσα τυχεία. Παρακαλώ, εδώ όλοι. Πατέρες, μην γίνετε για λεπτά. Μην γίνετε να μ' ακούνε. Λοιπόν, επειδή ο κόσμος μαζεύουμε χιλιάδες υπογραφές κατά τη Σέγγεν, αλλά ο κόσμος δεν έχει ενημερωθεί τι είναι η Σέγγεν. Γι' αυτό κάναμε 200.000 βιβλιαράκια δωρεάν. 200.000 βιβλιαράκια δωρεάν. Λοιπόν, θα πάρετε όσα θέλετε και για την Κρήτη, για τον Εύρο, για την Φλόρινα, για την Μακεδονία, παντού, να σκορπίσετε παντού. Και 3 Αυγούστου, επαναλαμβάνω, όλοι στην Κόρινθο. Ο πατήρ Μάξιμος βάζει πούλμαν. Ο πατήρ Μάξιμος βάζει πούλμαν. Δηλώστε στα τηλέφωνά του συμμετοχή για να πάμε όλοι μαζί στην Κόρινθο. Ο Μητροπολίτης Κορίνθου και με κάλεσε για ομιλητή. Εμένα το Μάξιμο κι άλλους. Πάρτε τώρα την κυραράκια. Πάρτε εδώ, στη μουριά από κάτω να κάνω. Για κάντε λίγο ησυχία. Βλέπετε εδώ καθημερινά βλέπετε. Σταματήστε να μοιράζετε παρακαλώ, μισό λεπτό πατέρες. Δεν βγουν τα έντυπα, εδώ είναι τα έντυπα, θα πάρετε μετά. Λοιπόν, όπως βλέπετε όλοι εσείς καθημερινά, κάθε μέρα που ερχόμαστε εδώ και έρχεστε, ένα τη μέρα σήμερα, η αστυνομία και τα ΜΑΤ μας δημιουργούν συνέχεια προβλήματα. Συνέχεια, κάθε μέρα. Και ένα πιο μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η άσκηση ψυχολογικής βίας και τρομοκρατίας. Η άσκηση, επαναλαμβάνω, ψυχολογικής βίας και τρομοκρατίας. Τι σημαίνει αυτό? Εμέν. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η αστυνομία και τα ΜΑΤ εξασκούν έμεση ψυχολογική βία και τρομοκρατία. Δηλαδή, εντάξει, εγώ δεν φοβάμαι με τη βοήθεια του Θεού, ίσως και κάποιοι άλλοι δεν φοβούνται, αλλά δεν υπάρχουν και παιδιά και ανήλικα, πολλοί παιδιά και νήπια και του δημοτικού και του γυμνασίου. Υπάρχουν και μεγάλοι άνθρωποι στην ηλικία και γερόντισσες και γέροι με προβλήματα υγείας, με καρδιές, με. Και όταν βλέπουν και τα παιδιά και οι μεγάλοι συνέχεια από πάνω τους, χωρίς λόγο, το τονίζω αυτό, την αστυνομία και τα ΜΑΤ οπλισμένους σαν αστακούς, με κράνη, με ασπίδες, με γκλόβς, με πυροβόλα όπλα που βλέπω και λοιπάσουμε, καταλαβαίνετε ότι αρχίζουν και φοβούνται. Και τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι. Και πολλοί είναι εκείνοι που με έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν πάρει τηλέφωνο στα γραφεία του συλλόγου μας και λένε, είτε σε μένα είτε στα παιδιά που είναι στα γραφεία μας και λένε, πατέρα Μάξιμε, τάδε και λοιπάσομαι, σας αγαπάμε, είμαστε μαζί σας, είμαστε στο πλευρό σας, αλλά
φοβόμαστε να κατέβουμε κάτω, γιατί υπάρχει η αστυνομία, υπάρχουν τα ΜΑΤ, μας απειλούν συνέχεια, έχουν απειλήσει επανειλημμένες φορές και πολλούς από εσάς και εμένα προσωπικά, υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες μάρτυρες. Και δεν λέω να καταλάβουν αυτοί οι κύριοι ότι δεν έχουν κανένα μα κανένα δικαίωμα να βρίσκονται εδώ. Ειδικά τα μάτα. Εντάξει, η αστυνομία θα μπορούσε να δικαιολογηθεί ότι περιφρουρεί τον αγώνα μας και τη συγκέντρωσή μας. Θα μπορούσε να δικαιολογηθεί. Μέχρι εκεί καλώς. Αλλά για τα ΜΑΤ δεν υπάρχει καμία μα καμία δικαιολογία. Είναι τελείως απαράδεκτο αυτό που κάνω. Είναι τελείως παράνομο, το τονίζω. Είναι παράνομο αυτό που κάνω και αντισυνταγματικό. Και σας είχα πει εχθές ότι θα καταθέσουμε μήνυση στους διοικητές της αστυνομίας και των ΜΑΤ, καθώς και σε όλη τη δύναμη της αστυνομίας. Το λόγο θα έχει σύντομα η δικαιοσύνη. Και ετοιμάζω μια έκπληξη πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Δεν τη λέω. Ετοιμάζω μια έκπληξη. Αλλά σύντομα θα γελάσουμε. Για να δουν αυτοί οι κύριοι ότι δεν μπορώ να εξασκώ έλεση ψυχολογική βία και τρομοκρατία με το ανάστημά τους, με τα φωσκωτά στήθια τους, αρμονία, με τους μίστους, με τα όπλα τους, με τα κράνη τους, με τις ασπίδες τους, λες και πάνε για να πολεμούσουν τους Τούρκους και τους Γερμανούς, λες και έχουμε γερμανικό πόλεμο. Λοιπόν, εκτός από αυτό, ακούστε να συνεχίζω, εκτός από αυτό, τι άλλο κάνουν αυτοί οι κύριοι σε εισαγωγικά, μας στέλνουν συνέχεια αστυνομικούς, ασφαλίτες με πολιτικά, κάθε μέρα πετάνε από εδώ έξω 3 έως 5 ασφαλίτες. Και έχουνε σκάσει καημένοι. Σου λένε καλά, πώς γίνεται. Κάτω είναι, κάτω τώρα. Συγγνώμη. Πώς είναι δυνατόν. Εδώ. Ξύλο θέλουνε, ξύλο θέλουνε. Εδώ. Εδώ. Άλλοι που έχουνε, που είναι και πιο νέοι, που είναι και πιο έξυπνοι, που έχουν και πιο πολύ πείρα στα συλλαλητήρια και πάλι δεν μπορούν να καλύψουν τους ασφαλίτες μας. Πώς γίνεται 200 άτομα, 300, 500 γεροντάκια και γερόντισες παράδειγμα, άνθρωποι χριστιανοί που δεν ξέρουν αυτά τα πράγματα, να μας καταλαβαίνουν συνέχεια και να τους πετάμε έξω. Έχουν σκάσει. Και δεν μπορούν να καταλάβουν τι γίνεται. Και ούτε βέβαια θα καταλάβουν, και ούτε φυσικά θα τους δώσουν εξηγήσεις τι γίνεται και πώς τους ανακαλύπτουμε. Ένα είναι το βέβαιο, ότι καθημερινά 3 έως 5 ασφαλίτες τους συλλαμβάνουμε 100% και τους πετάνε έξω από την συγκέντρωσή μας. Λοιπόν, το ίδιο και το ίδιο θα σε κάνουνε. Καταπληκτικέ μου κύριε, σας παρακαλώ. Σας έχω πει, μην μιλάει κανένας. Κανένας δεν θα μιλάει, ούτε να συζητάει. Ούτε με τους αστυνομικούς, ούτε με τους πολίτες. Εάν κάποιος σας ρωτήσει για κάτι, είστε το καθένα να πιστεύετε τι θέλει. Συνεχίζω. Σίγουρα λοιπόν, θα στείλω και σήμερα ασφαλίτες. Είναι βέβαιο. Αν και έχω λιγάκι θορυβηθεί και ταρακονηθεί, και φοβούνται πλέον μετά από όλες αυτές τις μέρες πόσους ανακαλύπτουν και τους πετάνε έξω από τον αγώνα μας. Σήμερα ίσως και να είναι λίγα προσεκτική, ίσως. Ίσως όμως να στείλουν, ίσως όμως να αφήσετε την έννοια από όλα την πλήρη σας. Ίσως όμως να στείλουν, γι' αυτό όποιον δείτε, το τονίζω, όποιον δείτε
και δεν τον έχετε ξαναδεί στη συγκέντρωσή μας, όποιον δείτε και δεν τον έχετε ξαναδεί στη συγκέντρωσή μας, θα έρθείτε αμέσως σε μένα και θα μου το πείτε. Θα μου πείτε, Πάτερ Μάξιμε, εκείνος δεν τον έχουμε ξαναδεί. Με ωραίο τρόπο όμως, έτσι, γιατί δεν είναι δυνατόν να τους ξέρετε όλους εδώ πέρα που έρχονται, να μην γίνει και καμιά παρεξήγηση και ούτε να παρεξηγηθείτε. Μεταξύ μας τουλάχιστον, προσέξτε, εδώ προσέξτε, μεταξύ μας τουλάχιστον, όσοι είμαστε πραγματικά στον αγώνα καθημερινά, και αν κάποιος σας πει, που εγώ σας ξέρω κάποιος άλλος και σας πει, εσάς δεν σας ξέρω, μην είστε ασφαλίτης, μην τυχόν και παρεξηγηθείτε, το πάρετε κατάφερα, έτσι θα το κάνουμε το καλό του αγώνα. Αν έχει λοιπόν κάποιος που πει, ας πούμε, παράδειγμα, σε κάποιον κύριο, για σηκώθει πάνω, ας πούμε, ένα καλό κύριο με ένα λεπτό. Όχι, εσύ, εσύ, ελάτε. Πάει κάποιος και πει, κύριε, ελάτε. Εσάς δεν σας έχουμε ξαναδεί εδώ πέρα. Μήπως είστε ασφαλίτης. Λέει, δεν θα παρεξηγηθεί ο κύριος, γιατί ξέρει το πνεύμα μας. Εγώ τον ξέρω και οι υπόλοιποι τον ξέρουν, έτσι. Αλλά κάποιος άλλος που δεν το ξέρει, θα έρθει να μου πει, πάτε αυτό το κύριο δεν το ξέρω. Μήπως είναι ασφαλίτης. Λοιπόν, σας παρακαλώ, εάν γίνει κάποια παρεξήγηση, μην παρεξηγηθείτε, το κάνουμε το καλό αγώνα. Αλλά όποιον δεν γνωρίζετε, θα έρθείτε να μου το πείτε. Και προσοχή. Αυτό ήθελα να σας πω. Επίσης, θέλω να σας ενημερώσω και κλείνω ένα πολύ ευχάριστο ότι σε αυτές τις 8 ημέρες που είμαστε εδώ, ένα τη μέρα σήμερα, και μαζεύουμε υπογραφές, έκανα σήμερα ένα πρόχειρο απολογισμό. Ξέρετε πόσες υπογραφές έχουν μαζέψει αυτές τις 9 μέρες. 75.000 με 80.000 υπογραφές. Αυτές τις 9 μέρες που είμαστε εδώ, γύρω στους 80.000 υπογραφές. Αυτό νομίζω είναι πολλά. Όποιος δεν πιστεύει, αύριο θα φέρω εδώ φώτα αντίγραφα. Όποιος δεν το πιστεύει και νομίζω το πάρω. Όποιος δεν το πιστεύει και νομίζω το πάρω. Αύριο θα φέρω τα φωτοαντίγραφα εδώ, τα πρωτότυπα, μέσα σε ένα φάκελο, τεράστιοι πολλούς φακέλους, για να κάνετε κι εσείς ένα πρόκειρο και γρήγορο υπολογισμό. Ο αγώνας συνεχίζεται, συνεχίζουμε να μαζεύουμε υπογραφές γιατί με ρωτάτε συνέχεια με μορφένα και κουράζονται όλο το καλοκαίρι και όσο φύγετε και λοιπά και Σεπτέμβριο μου τα δίνετε όλα τα στέλνετε στην διεύθυνση του συλλόγου μας και τα στείλετε ενδιάμεσα τον Αύγουστο γιατί θα είναι κλειστά τα γραφεία μας, έτσι. Τα φέρετε ήδη προσωπικά το Σεπτέμβριο, αφού θα επιστρέψετε τις διακοπές. Και όλα μαζί τα δίναμε με τους βουλευτές που έχουν συνεννοηθεί και γίνονται κατάπληση στην Βουλή μέσα για να ζητήσουν πλέον, εάν δεν έγινε μέχρι τότε, νόμιμα το δημοψήφισμα. Λοιπόν, αυτά που σου παρώ. Καλούν στο τέλος προς τα πού θα κατευθυνθούμε. Κεφαλή της πορείας. Εντάξει, οι μοναχοί και οι μοναχές όσοι είναι εδώ και οι ιερείς να μπουν μπροστά στην πορεία. Κατεβαίνουμε και η νεολαία μπροστά. Κατεβαίνουμε προς τα κάτω, παρακαλώ. Κατεβαίνει η τσολιά της. Κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Βασίλια, αναπτύρα.
Μετράω τα πλακάτ, συγγνώμη. Όχι, εκεί που είναι τα συστήματα. Να μην κρύψουμε σήμερα, πρωτοφορία έχει η ερώτηση στον Πρωθυπουργό αν είναι Εβραίο. Σήμερα ρωτάμε αν ο Πρωθυπουργός είναι Εβραίο. Είναι! Επίσης, ρωτάμε! Είναι! Ελλάδα στράτο παίρνει! Έχει! Συμβαίνει! Ελλάδα στράτο! Εδώ και τώρα δημοψήφισμα!
Ελάτε καλές μου κυρίες, γερόντισες και νεότεροι μεταπρεσβυτέρων. Ό,τι πάρετε ένα χιλιάρικο. Ναι, ένα νεράκι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου το φέρανε. Εδώ να με πει εδώ πάνω. Λοιπόν, αυτή τη φορά κοροϊδέψαμε την αστυνομία. Λέγανε στους ασημάτους, τα ΜΑΤ για άλλη μια φορά, τα ΜΑΤ να κλείσουν την ηρώα του Αττικού. Λέγανε στον ασύρματο, κλείστε την Βασιλέως Κωνσταντίνου, έρχονται. Λοιπόν, και εμείς είχαμε σκοπό να έρθουμε εδώ. Γιατί, όχι για πολιτικούς λόγους, είμαστε υπεράνων κομμάτων. Αλλά για να δηλώσουμε για μια φορά ακόμα ότι το εξής, αδελφοί μου, είναι γνωστό πλέον, αφού δεν απαντάει ο κύριος Σιμίτης στην ερώτηση αν είναι Εβραίος, μετά από λίγο θα του στείλουμε κατηγορητήριο ότι είναι πλέον Εβραίος. Έτσι λοιπόν, προσέξτε με, έξω από κόμματα, έξω από πολιτική, έξω από όλα αυτά, έχουμε να δηλώσουμε το εξής, ότι ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρέας Παπανδρέου, είχε δώσει εντολή, μη χειροκροτήματα στα ονόματα των πολιτικών, όχι χειροκροτήματα στα ονόματα των πολιτικών. Δεν είμαστε χαρακτηρισμένοι με κανέναν. Είχε δηλώσει ότι, μαγκάκι, βάλε τη συνθήκη Σέγγεν στο αρχείο. Και ο Σιμίτης την έβαλε για 7 χρόνια ο Παπανδρέου τη συνθήκη Σέγγεν. Δεν μας άφησαν να πάμε στο σπίτι του Σιμίτη. Ήρθαμε εδώ που μένει ο Παπανδρέου για να δηλώσουμε ότι Σιμίτη, Σιμίτη, πούλησες τον άρχηγό σου. 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 Εδώ θα μείνουμε απόψε. Δεν φεύγουμε. Εδώ απόψε θα κατασκητώσουμε. Εδώ, για να δηλώσουμε ότι έξω από τον τάφο του Παπανδρέου αυτοί που πιστεύανε σε αυτόν τον προδώσανε. Τον προδώσανε αυτοί που πιστεύουν και στο ονόματι του συνεχίζουνε δήθεν. Δεν μας ενδιαφέρει η πολιτική. Αλλά τονίζουμε ότι δεν μας ενδιαφέρει η πολιτική. Αλλά εδώ το παιδί προδίδει τον πατέρα του. Έσχος τους! Έσχος! Έσχος! Σιμίτη, είσαι προδότης! Σιμίτη! 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 Είσαι προδότης! Καθίστε κάτω. Ορίστε και λουλούδια προσφέρουν. Να ζήσουνε! Λοιπόν, ένα χειροκρότημα στον κύριο μας πρόσωπο τα λούδια. Και είναι εκεί του Τούκα δική του. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Έπιεστε εκεί πέρα αυτού. Κύριε Ελέησος. Ανδρέα, ξύπνα, σε πρόδωσε ο Σιμίτης. Ανδρέα, ξύπνα, σε πρόδωσε ο Σιμίτης. Ανδρέα, ξύπνα, σε πρόδωσε ο Σιμίτης. Καθίστε κάτω, εδώ δεν φεύγουμε. Εδώ σήμερα. Εδώ ήταν ο σκοπός μας. Αλλού φυλάμε εκεί. Έχουμε φέρει και φαγητό για όλη τη νύχτα. Καθίστε. Μοναχισμός. Ζήτω ο 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 μοναχισμός. Στο δηλώσαμε. Ας φοβούνται το καλόγερο. Ας φοβούνται τον καλόγερο. Και ότι ο καλόγερος, ένας καλόγερος, ξεσήκωσε το γένος των Ελλήνων. Κοσμάς ο εντολός. Κοσμάς ο εντολός. Και ένας παπαπλέσας έπιωξε τους Τούρκους. Λοιπόν, προσέξτε με.
Έτσι οι μοναχοί είναι πρώτοι στον αγώνα. Και το είχαμε δηλώσει, το θυμόσαστε, ότι είναι πιο έξυπνοι από τους αστυνομικούς. Εμείς μπορούμε να ρίξουμε αυτοκράτορες, πρωθυπουργούς και οτιδήποτε. Την Ελλάδα ολόκληρη θα κάνουμε άνω κάτω. Δεν ανήκουμε σε κανένα κόμμα. Εμείς είμαστε υπεράνω κομμάτων. Οι χριστιανοί είναι υπεράνω. Έχουμε αρχηγό μας τον Χριστό. Σημαία το Σταυρό, γλώσσα τη γλώσσα της αλήθειας και της αγάπης. Αγωνιζόμαστε μόνο για Χριστό και Ελλάδα. Καθίστε όλοι κάτω τώρα, καθίστε εκεί. Η πορεία μας όλοι παρακαλώ, πιάστε όπου θέλετε, καθίστε. Καθίστε εδώ, δεν φεύγουμε. Γι' αυτό φωνάζουμε. Κάτω η χούντα του Σιμίτη. 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 Κάτω. Μόλις έρθουν τα κανάλια θα ξεκινήσουμε. Τους κάναμε και παραπλάνε. Έτσι γράφανε τα νέα, προχθές Ελευθερός Τύπος, όλες οι εφημερίδες. Ότι καψώνει πάθαν οι αστυνομικοί και τους μόνους δεν είναι χριστιανοί. Έμπιο. Λοιπόν, σήμερα πάλι ξανακοροϊδέψαμε. Λοιπόν, μέσα στην πλάκα τους χάσαν τα μουσουλά τους, γιατί κουραστήκανε και βγάλαν τα κράνη, βγάλαν τις ασπίδες, πήγαιναν σαν γέροι 100 χρονών. Ενώ εσείς κουράζεστε, αυτό σημαίνει Ελλάδα, αυτό ορθοδοξία. Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία. Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία. Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία. Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία. Μάλιστα, στο στρατό λένε ηθικών ακμεότατων, όλοι μαζί. Με τους καλογέρους μην τα βάζουν. Οι καλόγεροι έκλεισαν το διάολο, λέει η παροιμία, στο μπουκάλι. Οι καλόγεροι έκλεισαν το διάβολο στο μπουκάλι, λέει η παροιμία. Μέχρι και το διάβολο κορόιδευσαν. Είμαστε πιο πονηροί και από τους δαίμονες ακόμα. Λοιπόν, παράδειγμα ο Μέγας Αντώνιος που τον κορόιδεψε το δαίμονα την τελευταία στιγμή. Λοιπόν, αν ξέραν τα φλέξ, θα είχαν τραβήξει τα μαλλιά τους και τα μουστάκια τους και θα τα είχαν βγάλει μία-μία την τρίχα. Λοιπόν, πέρα να μην κουνήσουμε κανένα δαχτυλάκι και στείλουμε κανένα στον Εύρο ή στην Φλόρινα. Γιατί όλοι λίγο πολύ έχουμε και τους γνωστούς μας. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ακριβώς ο καλόγερος ανώτερος στο μυαλό και στο μυαλό, όχι στη βρωμιά, στο μυαλό. Έτσι. Γιατί είναι ανώτερος, γιατί έχει τη σοφία του Θεού. Έχει τη σοφία του Θεού. Και ο Θεός οδηγεί, φωτίζει και του στέλνει το μήνυμα. Βέβαια. Να το συλλάβει. Βέβαια. Προς τα που πρέπει να απαντήσει. Κάτι που αυτοί δεν έχουν τη σοφία. Βέβαια, δεν έχουν. Καταλάβατε. Λοιπόν, κοσμική σοφία έχουν.
Και σου λέει πού θα πάνε, γιατί πάνε γύρω-γύρω. Πάνε, σου λέει, γύρω-γύρω-γύρω-γύρω, για να βγουν στο Μέγαρο Μαξίμου ή να πάνε, σου λέει, επάνω στο Πολωνάκι. Κλείστε τους δρόμους. Και κλείσανε και πάνω τους δρόμους. Λοιπόν, έστειλα προηγουμένως δικό μας αυτοκίνητο, το πήρα τηλέφωνο. Του λέω πήγαινε να δεις το Πολωνάκι και πάνω και πήγαινε Βασιλή Σοφία Συρόδου Αττικού. Ήταν κλεισμένα από ΜΑΤ και από αστυνομία. Και έτσι εδώ έμεινε ανοιχτό να έρθουμε. Τελικά μην κλείνουν τους δρόμους. Εμείς πάμε σε ήσυχα μέρη όπως λέμε. Αλλά αυτό θα το λένε και στις γυναίκες τους. Ρε γυναίκα, τι μας κάνανε οι καλόγεροι απόψε, θα πάνε και τα σκύρια. Όλα τα περιμέναμε. Αλλά και οι καλόγεροι να μας τη φέρουνε. Κρίμα το αστυνομικό, δαιμόνιο. Αλλά είπαμε, εμείς είμαστε πάνω από τα δαιμόνια. Ένας δεν είναι όλοι. Προσέχει. Ήταν πολύ. Όταν με κάποιες προβλές, δίπλα μου, προχώρα, πάτε, σταματά. Όπως περνάγαν, προφυγόνω. Εκείνοι που είναι σκληροί είναι τα μάτια. Οι αστυνομικοί, πέρα από τους αρχηγούς που παίρνουν εντολή, γιατί εντολές κινούν. Άμα τους πούνε, σηκώστε τους στα χέρια και πηγαίνετε και φωνάξτε μαζί τους, σε δυο λεπτά θα είναι και αυτοί εδώ και φωνάζουν μαζί μας. Ό,τι τους πούνε, κάνουν. Αλλά δείχνουν ότι διαφωνούν με αυτά που κάνουν. Διότι το βλέπουμε ότι περνάμε δίπλα τους και οι καλοί αστυνομικοί μας λένε. Μπράβο, πάτερ, μπράβο, πάτερ. Μη σταματάτε, μη σταματήσετε, φωνάξτε. Είμαστε μαζί σας. Χειροκροτήστε αυτούς τους αστυνομικούς. Αυτοί οι αστυνομικοί αρχίζουν διπλό χειροκρότημα. Και μπράβο, 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 στην αστυνομία. Μπράβο, μπράβο, στην αστυνομία. Μπράβο, μπράβο, στην αστυνομία. Μπράβο, μπράβο. Και αυτό δεν είναι ειρωνία, αυτό είναι στα καλά παιδιά που τιμούν τη στολή που φοράνε. Και τη φοράνε για Ελλάδα και Χριστό. Ορίστε, και πολλά παιδιά φορούν σταυρό ακριβώς. Φυσικά του κυρίου Σιμίτη. Δεν πιστεύω να θες να του μοιάσεις. Δεν είχα προσέξει ότι είχαν βάλει και ελιές. Α, αυτό δεν το είχα δει. Αυτό είναι καταπληκτικό. Αλλά το προσέξετε καλά. Ένα χειροκρότημα σε εκείνους που το κάνανε. Ανώνυμοι φίλοι μας το στείλανε πακέτο. Λοιπόν, για πείτε μου, ποιο ωραία φάτσα ποια είναι, η δική μου ή το Σιμίτη. Για πείτε μου. Πάμε, άμα φάτσα είναι πιο ωραία το Σιμίτη. Κοιτάξτε τι γλυκό προσωπάκι που έχει, κοιτάξτε. Έχει κάτι πλανήτη σαν την πέμπτη. Ανοίξτε η κάμερα. Εδώ, εδώ. Το πολιτήρι του Καραγκιόζη. Για την πόλη. Το πολιτήρι του Καραγκιόζη. Μόλις με πήρε τηλέφωνο ο κύριος Γιακουμάτος. Έμαθε για τον αγώνα και την πορεία και όλα τα άλλα. Θερμά συγχαρητήρια, συμπαραστέκεται στον αγώνα μας και ο κύριος Καμένος και πολύ πιθανό να έρθει από εδώ. Πολύ πιθανό να έρθει από εδώ. Ένα χειροκρότημα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Καμένος και ο κύριος Γιακουμάτος είναι από τους πρώτους του κοινοβουλίου βουλευτές οι οποίοι αντέδρασαν δυναμικά και στεναρά για τη συνθήκη Σέγγεν. Και μπορώ να πω ότι αν δεν ήταν οι δυο τους, κυρίως ο κύριος Καμένος, ίσως
δεν είχαν πάρει και την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί τα έζησα από κοντά τα πράγματα. Βέβαια, δεν ήμασταν όλοι μας, αλλά εντάξει, κάποιοι έχουν παίξει λίγο περισσότερο πρωτογνωστικό ρόλο. Λοιπόν, λίγο υπομονή, όπου να είναι φτάνουν τα κανάλια. Με παίρνουν τηλέφωνο συνέχεια από τα κανάλια για να επιβεβαιώσουν αν είμαστε εδώ πέρα και τους λέω, είμαστε εδώ πέρα. Λέει, μην φύγετε, περιμένετε, ερχόμαστε. Λέω, πού να φύγουμε, λέω. Έχω μας βάλει τηλεόραση και θα φύγουμε από εδώ, τι λέτε τώρα. Λοιπόν. Παιδιά, η αστυνομία που πήγε. Και εδώ την ώρα που τρέχανε και τα φορτηγά τους και τα αυτοκίνητά τους και τα όπλα τους. Προσέξτε κάτι σήμερα. Σήμερα είχαν και πολυβόλα μαζί τους. Δεν αστείευομαι. Δεν το είδατε. Δεν είχαν μόνο πιστόλια. Είχαν και πυροβόλα. Αυτά που πολυβόλα. Αυτά που αυτόματα. Αυτόματα. Λοιπόν, σκεφτείτε να δείτε που έχουν φτάσει. Δεν περάζει όμως. Αύριο τους ετοιμάζω μια έκπληξη. Αύριο τους ετοιμάζω μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Πιο μεγάλη από αυτή. Βέβαια, βέβαια. Κάθε μέρα θα είναι και πιο μεγάλη έκπληξη. Αύριο θα γελάσουμε. Αύριο, προσέξτε, όλοι κάτω. Όλοι κάτω αύριο. Παρατήστε τα πάντα, σπίτια, δουλειές, παιδιά, πάρε τα παιδιά μαζί σας. Ενημερώστε κόσμο. Αύριο πρέπει πάση θυσία να μαζευτούμε ή δυνατό διπλάσει, τριπλάσει και πενταπλάσει. Το λέμε στον κόσμο, ξέρεις τι λένε, δεν είπαν, δεν πήγησαν οι ιερείς. Την ίδια ώρα, 8 η ώρα. Αυτό μας λένε. 8 η ώρα. Λοιπόν, αύριο θα έχουμε όχι μία έκπληξη, πολλές εκπλήξεις. Τουλάχιστον τρεις, τουλάχιστον τρεις. Τρεις πολύ ωραίες και μεγάλες εκπλήξεις.
εδώ στον τάφο του Ανδρέα Παπανδρέου, που όπως ομολόγησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Μαγκάκης, του είχε πει τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου να μπει στο αρχείο η συνθήκη Σέγγεν και ποτέ να μην έρθει στη Βουλή προς ψήφιση. Εάν οι Έλληνες κινδυνεύουν. Και ο Μαγκάκης απήντησε στον Υπουργό ότι κινδυνεύουν. Ο διάδοχος του, ο Σιμίτης, που πληροφορίες λέγουν ότι κατάγεται από τη Βαβαρία και ο παππούς του και η γιαγιά του ήταν Εβραίοι. Εξού και το όνομα Σιμιτισμός, Εβραϊσμός, Σιμίτης. Και ήταν ράφτε, ράβαν τους Γερμανούς. Γι' αυτό στη Βαβαρία ακόμα και σήμερα τους Εβραίους τους φωνάζουν Σιμίτες. Εξού και τούμινε το επίθετο Σιμίτης. Ρωτάμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό, είναι Εβραίος καταγωγή, εθνικότητα ή όχι? Σιμίτη, ρωτάμε! Αν είσαι Εβραίος, Σιμίτη, ρωτάμε! Αν είσαι Εβραίος, Σιμίτη, ρωτάμε! Αν είσαι Εβραίος, Σιμίτη, ρωτάμε! Για να ολοκληρώσω, για να ολοκληρώσω. Ερχόμενοι λοιπόν εδώ, δεν πολιτικολογούμε, το ήρθαμε για να δείξουμε ότι ο Σιμίτης πρόδωσε, ξεφτέλησε τον αρχηγό του. Άλλα έλεγε ο αρχηγός του και άλλα του το σκάνει στην Ελλάδα. Έσχος! Θέλουμε Έλληνα Πρωθυπουργό! 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 Να ψάλουμε και τον εθνικό ύμνο που ψαλότανε πριν κι αυτή ο εθνικός ύμνος, ο σημερινός. Ποιος ήταν αυτός? Το τι υπερμάχο. Την Παναγιά μας, για να την παρακαλέσουμε να μας σώσει από τον Εβραίο Πρωθυπουργό που έδωσε εντολή και ψηφίστηκε η συνθήκη του Σέγγεν. Υπάρχουν κι άλλοι, και από άλλα κόμματα, αλλά και μέσα στο κόμμα του. Ο λαός θα το ψηφίσει. Εμάς μας ενδιαφέρει να είναι Έλληνας και Ορθόδοξος. Αυτό μας ενδιαφέρει. Ο λαός αποφασίζει. Αρκεί να είναι Έλληνας ο Πρωθυπουργός. Και Ορθόδοξος.
νικήσουμε την καταραμένη. Είμαστε ενωμένοι. Την καταραμένη. Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι. Είσαι και να διαλύσουμε την καταραμένη. Τι και το Σκάι. Έχουν ειδοποιήσει ότι έρχονται ο Αντένα και το Μέγαρκο. Και το τηλε τώρα. Και το τηλε τώρα. Ξανακαλείτε πάλι στις θέσεις σας. Σήμερα το παίξαμε γύρω γύρω όλοι. Ένα-δυο καψονάκι στην αστυνομία. Στα στροφάκια. Τον χρόνο που κατεβαίνετε στη Μεγάλη Βρετανία ήσασταν μπροστά εσείς. Ναι. Τι ήταν αυτό που έγινε. Πάμε λίγο να πετάξω κάτω τον Πατρί Νεκτάριο. Εγώ ήμουν στους πρώτους. Γιατί ήρθανε μπροστά σε εσείς. Α, αυτό. Μας αφήσουν να φύγουμε από εκεί για να προσπαθούμε τους ημίτες. Ναι. Γιατί μας χτυπήσανε. Μας χτυπήσανε. Γι' αυτό μας χτυπήσανε τον δρόμο. Ναι, το παιδί. Αρμονία TV Μεσόγειο. Αρμονία TV Μεσόγειο. Α, Αρμονία TV. Έσουν εσύ μπροστά. Είμαστε, τα έχουμε πάρει. Α, είστε μαζί. Ναι, μαζί είμαστε. Και εσείς το καταλάβατε το πανό. Όχι, εμείς ήμασταν μπροστά και είδαμε τα επεισόδια και είχα την κάμερα. Κάνανε επεισόδια μπροστά. Ναι, κάτι προξίδια. Εγώ για άμυλη κνέσσα βρισκόταν μπροστά αστυνομικός, θα πάνταγα πάντα. Καλά, εσένα θα σε περνάγα την υγεία στον με ένα, φαίνομαι για ασφαλίτσα του μουστάκι. Σκέντη γλύκα εσύ, μουστάκι. Μην πας και κανένα ξύλο. Τσαντίστηκα, ξέρεις τι γυρνάει πλέον στην αστυνομία. Λέω, κοίτα ρε, κάτι άντρες. Τώρα πίστο για να σου πω κάτι. Παίρνω τώρα. Έλα. Πίστο για να πω κάτι, γιατί δεν πρέπει να πω στην αέρα να γράφω. Έλα, δημοσιογράφη. Σήκω. Μωρέ, κόπτουνε στο μοντέζ αυτά. Καμινάνο καταστάσιο. Έχει κάνει και μεγάλο μέσο αυτός λέει εκεί μέσα. Ναι. Ποιος. Βάλ το μέσα, Βασίλη. Μαγγελάτες. Για πουρο που μυρίζει και δεν το μπορώ. Να το πέρα, εδώ πέρα κάποιον. Ποιος είναι αυτός που με έχει τρελάνει, δεν μπορώ να το πέρα. Τι είναι. Το πουρο. Έλεγανε σε έναν Άγιο. Ποιος Άγιος ήταν, δεν θυμάμαι. Δεν συμπάτε, μας φάκε να δουλε. Έλληνες συμπάτε, μας φάκε να δουλε. Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι της ΕΓΕ να διαλύσουμε. Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι. ΣΕΓΕ σημαίνει Ελλάδα σταυρωμένη. Ελλάδα σταυρωμένη. Εδώ, η χώρα. Όταν περάτω
τον Πάπα. Θέλουμε ορθόδοξα τιμημένα ράσα. Έχουμε
είπα, εδώ, Χούντα, του Σιμίτη, κάτω, η Χούντα, του Σιμίτη, κάτω, η Χούντα, του Σιμίτη. Το κινητό παγγέλωμα το ηλεκτρονικό. Δημοψήφισμα! Εδώ! Ποιος είναι η δημοψήφισμα! Μια καρέκλα, ένας καλύτερος! Εβδομήντα εννιακόσια δύο. Δηλαδή, η μέρα συνεχίζεται, η νύχτα μάλλον, και μπαίνουμε στην 10η μέρα. Στην 10η μέρα μπαίνουμε σήμερα, επί 10 συνεχόμενες ημέρες, 24 ώρες το 24ωρο, βρισκόμαστε εδώ, άλλο το λιγότερο και άλλο το περισσότερο. Είπαμε, δεν έχει σημασία ο αριθμός, είναι μία προειδοποιητική που κάνουμε συγκέντρωση, που σκοπό έχει κάποια πράγματα που έχουμε πει επαναλημμένες φορές και δεν μας ενδιαφέρει και τόσο πολύ ο αριθμός των παρευρισκομένων. Και δεν μας ενδιαφέρει και τι θα πούν αυτοί οι κύριοι που λένε αυτά που λένε. Ησυχία παρακαλώ, ησυχία. Όταν θα έρθει η κατάλληλη στιγμή, το Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτεμβρίου, που είπαμε ότι διοργανώνουμε την μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση, τότε οι κύριοι θα δουν την δύναμή μας, ποιοι είμαστε, τι είμαστε, ποιοι κρύβονται πίσω από εμάς ή πάνω από εμάς ή κάτω από εμάς, δεν έχει σημασία αυτό. Πάντως θα δούνε τι πραγματικά είμαστε και θα δούμε ότι, όπως σας έχω πει πολλές φορές, εμείς είμαστε η κορυφή του παγόβουνου. Αυτοί οι οποίοι αφήνουν, παιδιά, ησυχία. Και όταν λέω ησυχία, εννοώ ησυχία, εντάξει. Σταματήστε όλη αυτή τη στιγμή. Όλοι. Ορίστε. Λοιπόν. Είμαστε λοιπόν η κορυφή του παγόβουνου και το υπόλοιπο τμήμα του παγόβουνου που βρίσκεται κάτω από τη θάλασσα δεν φαίνεται. Αύριο είναι η τελευταία μας ημέρα διαμαρτυρίας και είναι η τελευταία μας ημέρα διότι, όπως σας είπαμε, θα συνεδριάσει η Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας της Ελλάδος και θα συζητήσει το θέμα της συνθήκης Σέγγεν. Το θέμα της δηλαδή που θα ασχοληθεί κυρίως είναι η συνθήκη Σέγγεν. Και σύμφωνα, όπως είπαμε και χθες και προχθές, με εγκυρότητες πληροφορίες που έχουμε, θα πρωτοστατήσει η Ιερά Σύνοδος στο μεγάλο πανελλαδικό συνελευτήριο που θα γίνει τέλη Σεπτεμβρίου. Αλλά ας υποθέσουμε ότι οι πληροφορίες μας δεν είναι έγκυρες. Πού είναι, ας υποθέσουμε λέμε. Και ότι η Ιερά Σύνοδος δεν
φτάσετε στο πλευρό των χιλιάδων, πραγματικά χιλιάδων, εκατοντάδων χιλιάδων Ορθοδόξων Ελλήνων που διαμαρτύρονται για τη συνθήκη Σέγγεν. Υπόθεση λέμε, ας υποθέσουμε. Και πάλι δεν μας λέει τίποτα αυτό, διότι οι περισσότεροι Μητροπολίτες μεμονωμένα είναι στο πλευρό μας. Καθημερινά ερχόμαστε σε συναντήσεις μαζί τους και είναι στο πλευρό μας και θα είναι στο πλευρό μας στη Μεγάλη Συγκέντρωση. Οπότε, ακόμα κι αν η Ιερά Σύνοδος, που δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, αλλά λέμε υποθέσεις κάνουμε, δεν ταχθεί σαν Σύνοδος στο πλευρό μας για το Σεπτέμβρη, για την Πανελλαδική Συγκέντρωση, δεν μας πειράζει και τόσο πολύ, διότι οι περισσότεροι Μητροπολίτες όλες της Ελλάδος είναι κοντά μας. Είναι κοντά μας το Άγιον Όρος, που ήδη περισσότερα, οι περισσότεροι ηγούμενοι και τα περισσότερα μοναστήρια έχουμε έρθει σε επικοινωνία και θα έρθουν και αυτοί κάτω το Σεπτέμβριο. Είναι μαζί μας τα Μετέωρα, είναι μαζί μας πολλοί Ορθόδοξοι σύλλογοι, Ορθόδοξα σωματεία, φορείς. Είναι μαζί μας γύρω στους 100 βουλευτές από όλα τα κόμματα στη συντριπτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας και είπαμε πολλές φορές και το τονίζουμε, δεν πολιτικολογούμε. Ούτε πολιτικολογώ. Ούτε είμαι με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε με το ΠΑΣΟΚ, ούτε με το ΚΚΚ, ούτε με κανένα κόμμα. Είμαι με τον Χριστό και την Ελλάδα. Αλλά είπαμε, ο αγώνας είναι κοινός και όσοι συμφωνούμε σε αυτό το θέμα, συγκλίνουμε, είμαστε όλοι ενωμένοι. Και αποφασισμένοι, όπως λέγαμε στο σύνθημά μας, τη Σέγγεν να διαλύσουμε την καταλαμένη. Λοιπόν, πολλοί φορείς λοιπόν, πολλά σωματεία, πολλοί βουλευτές, περίπου 100 των αριθμών, είναι μαζί μας και θα δώσουμε όλοι δυναμικά τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου το παρόν μας δυναμικά, όπως σας είπα, τουλάχιστον στη χειρότερη περίπτωση μιλάμε τώρα, στη χειρότερη των χειροτέρων περιπτώσεων, τουλάχιστον 500.000 άνθρωποι, τουλάχιστον, προσέξτε, που σημαίνει ότι θα είναι από 500.000 και πάνω. Μπορεί να είναι και 700 και 1 εκατομμύριο και 1,5 και 2, δεν ξέρουμε, ανάλογα με το... με την προεργασία που θα γίνει και από εμάς, αλλά και από εσάς. Εσείς, πάρτε φυλάδια όσα έχουν απομείνει και αν τελειώσουν αυτά, μέχρι αύριο θα βγάλουμε κι άλλα. Ήδη έχουν φύγει γύρω στις 100.000 φυλάδια μόνο από τα 2-7 φυλάδια που μοιράζαμε. Κι άλλα 30.000 περίπου τα βιβλιαράκια του Πατρός Νεκταρίου, όλα δωρεάν και τα μένα και τα δε. Και θα βγάλουμε κι άλλα αν τελειώσουν αυτά αύριο. Οπότε μπορείτε να έχετε πλέον από τα γραφεία του Ιεραποστολικού μας Συνδέσμου Άγιος Κοσμάς Ωτολός να παίρνετε όσα θέλετε για το καλοκαίρι για να μοιράζετε όπου σταθείτε και όπου βρεθείτε. Όπου σταθείτε και όπου βρεθείτε δεν θα υπάρχει άλλο θέμα συζήτησης. Δεν θα μιλάτε για τίποτε άλλο. Αλλά, εκτός βέβαια τα προσωπικά σας έτσι, αλλά το κύριο και το ζωτικό θέμα σας θα είναι συνθήκη Σέγγεν. Ενημερώστε τον κόσμο, ενημερώστε τον ελληνικό λαό, μοιράζετε φυλάδια και σε όλους να λέτε τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου θα γίνει το Πανελλαδικό Συναντητήριο. Όλοι στο πεδίο του Άρεως. Αν σας πω από θα μάθουμε ημερομηνία, ημέρα κλπ. Και ώρα, θα πείτε ότι θα δίνετε τα τηλέφωνα και του Πατρός Νεκταρίου και τα δικά μας. Τα δικά μου, του Αγίου Κοσμάτου Τολού, θα πείτε από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως προς τα τέλη Σεπτεμβρίου που θα το ανακοινώσουν, από τις εφημερίδες και φυσικά από την εκπομπή μου κάθε Σάββατο στο κανάλι Τηλετώρα 3 με 4. Λοιπόν, αυτές θα είναι οι πηγές που θα πληροφορούν τους Έλληνες και όλους τους ενδιαφερομένους. Πιστεύω ότι για άλλη μια φορά, για άλλη μια μέρα μάλλον, καταφέραμε πολλά πράγματα. Βέβαια, δεν ήρθαν όλα τα κανάλια στο πρώτο νεκροταφείο, δεν ήρθαν όλα τα κανάλια, ήρθαν 2-3 κανάλια μόνο, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να το δείξουν αύριο και σήμερα ίσως στις ειδήσεις των 12, αλλά σίγουρα αύριο θα δείξουν και το πανό και το πρώτο νεκροταφείο και τα συνθήματα και όλα. Και θα πετύχουμε αυτό που θέλαμε να πετύχουμε, όπως και κάθε μέρα. Και βλέπετε, σας το λέω για άλλη μια φορά, μετρηθήκαμε, τους μέτρησα εγώ ίδιος στο νεκροταφείο και ήμασταν 300.
ούτε λιγότεροι ούτε περισσότεροι. Δεν τρεπόμαστε να το πούμε. 300 άτομα. Και λέω, αυτό δεν είναι τυχαίο, είναι συμβολικό. Είμαστε οι 300 του Λεωνίδα. Και έρχεται. Λοιπόν, θα χρειαστεί, θα πέσουμε για την τιμή της πατρίδας μας και για την αγάπη του Χριστού, προκειμένου να υπερασπιστούμε τα ιερά και τα όσια πίστευε στο πατρίδα μας. Βέβαια, κάποιος αστυνομικός πριν 2-3 μέρες μου λέει, τι κάνετε ρε πάτε, τρελαθήκατε εσείς εδώ πέρα. Τρελαθήκατε εσείς, πάτε τρελάνετε για μας εδώ. Μας έχετε τρελάνει τόσες μέρες, λέει, μέρα νύχτα, λέει, εδώ δεν φεύγετε. Έχουμε χάσει τον ύπνο μας, έχουμε χάσει την ησυχία μας, μας πηγαίνετε μια πάνω, μια κάτω, μας τρέχετε από εδώ, μας τρέχετε από εκεί. Έχουμε τρελαθεί, λέει. Τι να γίνει, να σταματήσετε καμιά φορά. Όχι, δεν θα σταματήσουμε. Όταν θα έρθει η ώρα, θα σταματήσουμε. Και βέβαια, πάρα πολλά ακούστηκαν αυτές τις μέρες και από τους αστυνομικούς και από εσάς που συζητούσατε μαζί τους και από τα μυστικά. Από τις μυστικές πληροφορίες που έχουμε, από ανθρώπους που είναι ανάμεσά τους, όπως και αυτοί βάζουν ανθρώπους ανάμεσά μας, έτσι και εμείς έχουμε ανθρώπους ανάμεσά τους. Και μας πληροφορούν για πολλά πράγματα και για πολλές κινήσεις τους. Λοιπόν, ένα έχει σημασία, ότι οι άνθρωποι δεν... Τέλος πάντων, να μην πω πολλά πάλι, γιατί δεν έχω και όρεξη και ίσως πω περισσότερα από ό,τι πρέπει. Λοιπόν, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά για να μην υπάρξει παρεξήγηση. Δεν είχαμε και δεν έχουμε, αν θέλετε, τίποτα με την αστυνομία. Δεν είχαμε και δεν έχουμε τίποτα με την αστυνομία. Και δεν είχα και δεν είχα ούτε έχω τίποτα με την αστυνομία. Πριν όμως, επειδή οι κύριοι αυτοί που υποτίθεται ότι υπηρετούν την πατρίδα τους, και ιδιαίτερα τα ΜΑΤ, υποτίθεται ότι υπηρετούν την πατρίδα τους, ορκίστηκαν να υπηρετούν την πατρίδα τους, το Σύνταγμά τους, τον νόμο και τους νομοταγείς πολίτες. Μου λένε συνέχεια, Πάτερ Μάξιμε, δεν φταίμε εμείς. Εμείς τη δουλειά μας κάνουμε, το καθήκον μας κάνουμε, εκτελούμε διαταγές. Δεν φταίμε εμείς, Πάτερ Μάξιμε, πώς να το καταλάβεις. Μου λένε συνέχεια, πάρα πολλοί από αυτούς. Σε κάθε στιγμή που πιάνουμε συζήτηση κάποια στιγμή, είτε από μόνοι τους έρχονται, είτε εγώ τους ρωτάω ή συζητάμε διάφορα θέματα. Λοιπόν, ας πάνε να τα πούνε κάπου αλλού αυτά. Ας πάνε να τα πούνε κάπου αλλού αυτά. Ότι κάνουν το καθήκον τους και ότι εκτελούν εντολές. Δηλαδή, σαν να μας λένε ότι Πάτερ Μάξιμε, αν μας δώσουν εντολή να σας καθαρίσουμε, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να εκτελέσουμε τη διαταγή και να σας καθαρίσουμε. Αλλά, παρόλο που θα σας καθαρίσουμε, εμείς, ησυχία, εμείς σας αγαπάμε. Και εμείς δεν έχουμε τίποτα μαζί σας, απλώς εμείς τηρούμε τις εντολές μας. Εκτελούμε τις εντολές. Δεν έχει σημασία που σας καθαρίσαμε και σας τυπήσαμε και σας πάσαμε στο ξύλο. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Αφού πήραμε εντολή, είμαστε υποχρεωμένοι να την εκτελέσουμε. Λοιπόν, τώρα, εάν απευθύνονται σε λογικούς ανθρώπους και σε εγκέφρονας ή αν θέλουν να νομίζουν ότι απευθύνονται σε ανεγκέφαλους και σε κάφρους, δικαίωμά τους να πιστεύουν ότι θέλουν. Αν είναι δυνατόν, παράδειγμα τώρα, ποιος είναι δυνατόν, εγώ σας ρωτώ, απαντήστε μου. Είναι ποτέ δυνατόν να σας πω εγώ, ας πούμε, παράδειγμα, χτυπήστε εκείνον ή σκοτώστε εκείνον. Λέω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι. Και εσείς να μην θέλετε να το κάνετε και να το κάνετε. Ποιος από εσάς, όταν δεν θέλει να κάνει κάτι, δηλαδή όταν είναι συνείδησή του μέσα του, του λέω ότι αυτό που τον διατάζει ο καθένας, είτε αυτός λέγεται χίπς, είτε λέγεται παντελμάξιμος, είτε λέγεται οτιδήποτε, ότι είναι αντίθετο με τη συνείδησή του, ποιος από εσάς θα το κάνει. Κανένας. Είναι δυνατόν αυτό να μου πει ένα παράδειγμα από τον πολίτη μου, Πάτερ Μάξιμε, πήγαινε και κλέψε την εκκλησία και εγώ, επειδή μου το λέει ο πολίτη μου, πρέπει να εκτελέσω παράδειγμα την εντολή του. Θα πω, Δέσποτα, σε αγαπώ, σε εκτιμώ,
Σε σέβομαι, σε υπακούω σε ό,τι μου πεις και είναι σωστό και νόμιμο, αλλά αυτό είναι πάνω από τη συνείδησή μου. Αυτό είναι παρανομία. Αυτό είναι κλοπή. Αυτό είναι έτσι, αυτό είναι αλλιώς. Και δεν θα το κάνω. Λοιπόν, ας πάνε να τα πούνε κάπου αλλού και ας μην νύπτουν τα σχήρας τους ως υπόντιοι πιλάτες. Ο Πόντιος Πιλάτος τι έκανε? Δεν μπορούσε ο καημένος να κάνει διαφορετικά. Παρόλο που έβλεπε ότι ο Χριστός ήταν αθώος, παρόλο που έβλεπε ότι τίποτε το κακό δεν είχε κάνει, τίποτε το μεμπτό δεν είχε κάνει, παρόλο που το έβλεπε και το ξαναέβλεπε, τι έκανε? Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, έλεγε και εκείνος. Γιατί? Γιατί λέει θα πήγαιναν και θα τον κατέληγαν στον Κέσσερα και θα του έπαιρνε την εξουσία και θα τον τιμωρούσε και οτιδήποτε άλλο. Οπότε πιεζόταν λοιπόν και από το λαό τον Εβραϊκό που του έλεγαν Άρον, Άρον, Σταύρωσον αυτό. Και τι έκανε τελικά? Το σκέφτηκε, το ξανασκέφτηκε, ήρθε σε διλήμμα, σε διλήμματα κλπ. Μέχρι και τη γυναίκα του αψήφισε, μέχρι και τη γυναίκα του που πήγε και του είπε. Του λέει, σε παρακαλώ, του λέει, άντρα μου, η γυναίκα του, το γράφει μέσα στο Ευαγγέλιο, έτσι. Σε παρακαλώ, λέει, μην πειράξει αυτόν τον άνθρωπο, λέει, γιατί είναι άνθρωπος του Θεού. Σήμερα το βράδυ, λέει, είδα κάτι φοβερό που δεν το είχα ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Και μου είπε να μην αγγίξουμε, λέει, πάνω το χέρι μας, γιατί θα τιμωρηθούμε πάρα πολύ αυστηρά. Και ούτε εκείνη την άκουσε. Και τι έκανε? Πήρε το νερό και έπλυνε τα σχήρας του και είπε, αθώος είμαι εγώ εκ του αίματος τούτου. Εγώ είμαι αθώος, νύχτω τα σχήρας μου, λέει. Το αίμα, λέει, που θα σταυρωθεί το Χριστού θα είναι σε εσάς, λέει. Και όμως, φαινομενικά, θα μπορούσε να πει κάποιος, ωραία. Διοικητής ήτανε, εκτελούσε διαταγές ανωτέρων του και του κόσμου, του όχλου που πίεζε για να σκοτώσει, να σταυρώσει τον Χριστό. Και έκανε, έπραξε το καθήκον του. Αλλά εκείνος είπε ότι εγώ δεν βρίσκω τίποτα σε αυτό. Με αυτό είναι αθώος. Και είναι τα σχήρες μου, η αμαρτία να είναι πάνω σας. Εγώ δεν έχω αμαρτία, είπε ο Πόντιος Πιλάτος. Κι όμως, καταδικάστηκε, εις το αιώνιο πύρ και μάλιστα, όπως αναφέρει η εκκλησιαστική μας ιστορία, πέθανε με φρικτότατο τρόπο. Όχι απλώς με φρικτότατο τρόπο. Όταν πήγε η Μαρία Μαγδαληνή, η Αγία Μαρία Μαγδαληνή στη Ρώμη και κατέδωσε στον Κέσσερα όλα τα γεγονότα αυτά, ο Κέσσερας διέταξε αμέσως στη Ρώμη, ο Ιούλιος Κέσσερ, να έρθουν άπαντες οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για τον θάνατο του Χριστού και να δικαστούν άπαντες. Βέβαια, τελικά οι μισοί πέθαναν στον δρόμο, οι υπόλοιποι σκοτώθηκαν και μόνο ο Πόντιος Πιλάτος έφτασε από το Ισραήλ στη Ρώμη. Μόνο ο Πόντιος Πιλάτος. Και κλείστηκε φυλακή μέχρι να γίνει η δίκη του. Εκεί όμως στη δίκη, στη φυλακή μέσα, έπιασε κάποιους φίλους γνωστούς και τους λέει, σας δίνω τόσα χρήματα, πάρτε τα και πηγαίνετε και βρείτε τον τάδε φίλο μου στο τάδε μέρος και κανονίστε την απόδρασή μου. Και εγώ θα σας δώσω όταν ξεφύγω και πάρα πολλά ακόμα χρήματα άλλα. Εντάξει. Πήγα τον βρήκα, τον φίλο του, συνεννοήθηκα, όρισαν ημέρα και ώρα για να τον βγάλω από τη φυλακή. Να γίνει απόδραση. Και τι έγινε? Κοιτάξτε τώρα, η Θεία Δίκη, νομίζουν ότι αυτοί οι κύριοι θα την γλιτώσουνε. Αν δεν την γλιτώνουνε, μπορεί να αργήσει να έρθει η τιμωρία τους, αλλά θα έρθει 100%. Σας το λέω και σας το υπογράφω. Πολλοί από αυτούς τους κυρίους εδώ, τους αστυνομικούς και τα ΜΑΤ, που μας έκαναν ψυχρό πόλεμο, μας εξασκούσαν ψυχολογική βία και τρομοκρατία σε παιδιά και σε γέρους κλπ, δεν θα αργήσει να έρθει η τιμωρία τους. Σας το λέω και σας το υπογράφω. Όχι γιατί το λέω εγώ, αλλά γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί έτσι συμβαίνει πάντα. Μπορεί να αργήσει. Μπορεί να περάσουν μήνες, μπορεί να περάσει ένας χρόνος, 3 χρόνια, 5 χρόνια, 10 χρόνια, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να την γλιτώσουν. Και ξέρετε γιατί? Γιατί υπάρχουν βέβαια πλήστα παραδείγματα, αλλά υπάρχει και ένας λόγος που σας το λέω τώρα. Πάσα παράβασης και παρακοή, λέγεται ο Απόστολος Πέτρος, έλαβε ένδικον μισθοποδοσία. Κάθε, λέει, παρανομία και κάθε παράβασης που κάνει ο άνθρωπος λαμβάνει και την ένδικον μισθοποδοσία. Δηλαδή θα πάρει την τιμωρία. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Λοιπόν, δεν την γλιτώνουν οι κύριοι. Λοιπόν, και τι έγινε με τον Πόντιο Πιλάτο. Είχαν κανονίσει ημέρα και ώρα. Αυτός όμως, καταλαβαίνετε, φυσιολογικό ήταν ο Πόντιος Πιλάτος. Αγωνιούσε, έβλεπε το ρολόι όπως και εμείς όταν συμβαίνει κάτι σοβαρό. Αχ, τι γίνεται, γιατί δεν έρχεται, γιατί αργεί, γιατί δεν έρχεται αυτοκίνητο, γιατί δεν έρχεται να σου περιμένουμε κλπ. Πότε θα έρθει να μας βγάλει έξω, να μας ελευθερώσει κλπ. Κοίτωσε το ρολόι του παράδειγμα, το ξανακοιτούσε, αγωνιούσε. Οπότε τι να κάνει λοιπόν, από την αγωνία του, βάζει ένα σκαμνάκι, προσέξτε να δείτε, θεία δίκη. Βάζει ένα σκαμνάκι και είχε ένα φεγγίτι μέσα στη φυλακή του. Και ανεβαίνει πάνω, σκαρφαλώνει, για να δει από το παράθυρο τι γίνεται επιτέλους. Έρχεται αυτός που θα τον βοηθήσει να αποδράσει ή δεν έρχεται. Και την ώρα, παιδιά μου, που ανεβαίνει απάνω στο σκαμνάκι και βγαίνει στο φεγγίτι το κεφάλι του, τι συμβαίνει λέτε. Ο Κέσσερας κυνηγούσε απ' έξω. Κόμπι. Και εκείνη την ώρα περνάει μπροστά του ένα λάδι. Το βλέπει λοιπόν το ελάφι, χάρηκε, πιάνει τον τόξο του, το τεντώνει και σημαδεύει το ελάφι. Και πού πάει το τόξο λέτε? Στο μάτι του Πιλάτου. Και διαπερνά το τόξο, το μάτι του Πιλάτου και έρχεται από μπροστά και βγαίνει από πίσω. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι πέθανε με αφαίρετους πόνους, με φρικτούς πόνους, σχεδόν ακαριαία. Αυτή ήτανε η τιμωρία του Ποντίου Πιλάτου, ο οποίος έλεγε, όπως και η σύγχρονη Πόντιο Πιλάτη, ότι εμείς πάντερ μου και εμείς αγαπητές κυρίες και κύριοι, δεν φταίμε εμείς, μας πιέσουνε, εμείς εκτελούμε διαταγές κλπ. Ας πάνε να τα πούνε λοιπόν κάπου αυτού, κάπου αλλού αυτά και δεν θα αργήσει όπως είπα να έρθει τιμωρία για όλους αυτούς οι οποίοι ενώ έχουν ορκιστεί να τηρούν τον νόμο και το σύνταγμα μας, αυτοί υποστηρίζουν τους παράνομους. Αυτοί δημιουργούν προβλήματα στους νόμιμους πολίτες. Αυτοί μας εξασκούσαν τόσες μέρες ψυχολογική βία και τρομοκρατία που θα δείτε, έχω μία κασέτα στο σύλλογο τον Άγιο Κοσμά τον Ιτωλό, γεμάτα από τηλεφωνήματα δικά σας. Όχι εσείς που είστε εδώ πέρα, μπορεί και ορισμένα από εσάς, από αυτούς που λείπουν που μου λέγανε «Πάτερ Μάξιμε, συγγνώμη, δεν θα μπορέσουμε να κατέβουμε εχθές, σήμερα, αύριο στην πορεία, γιατί φοβόμαστε». Κάθε μέρα λέει που ερχόμαστε, βλέπουμε εκεί δεκάδες, εκατοντάδες ΜΑΤ και αστυνομικούς. Είχαμε λέει και παιδιά μαζί μας, είχαμε και μεγάλους ανθρώπους με καρδιές κλπ. Είναι δυνατόν να βλέπει άλλους από πάνω του συνέχεια δημιουργίες, ΜΑΤ και αστυνομικούς και να μην φοβηθεί. Γι' αυτό και αύριο, το είπα και χθες αυτό, αύριο θα έχουν μια έκπληξη. Όλοι αυτοί οι κύριοι. Όλοι αυτοί οι κύριοι θα έχουν μια έκπληξη αύριο. Λοιπόν, υπάρχει και σύνταγμα, υπάρχει και νόμος, υπάρχει και δημοκρατία ακόμα, σε εισαγωγικά, αν και ο κύριος Σιμίτης κάθε άλλο παρά δημοκρατία εξασκεί και παρά ελεύθερος και φιλελεύθερος είναι, γι' αυτό και φωνάζαμε συνέχεια κάτω η χούντα του Σιμίτη, διότι αποφασίζει και διατάζει, ορίστε γράφουν εφημερίδες καθημερινά. Σήμερα έγραφε μια εφημερίδα ότι τα έβαλε με 22 βουλευτές του ο κύριος Σιμίτη, επειδή δεν συμφωνώ μαζί του, πάει να τους ξυλώσει, πάει να τους βγάλει από τη μέση. Δηλαδή, όποιος δεν συμφωνεί με τον κύριο Σιμίτη, τα μόκλει σπάθει και φεύγει το κεφάλι. Ό,τι πει ο κύριος Σιμίτης. Δηλαδή, ό,τι πούν οι Βρυξέλλες, έτσι. Ό,τι πει ο Σιωνισμός. Και οι Εβραίοι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Δεν σας κουράζω άλλο, σταματάω εδώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή αύριο είναι η τελευταία μας ημέρα, πρέπει να δώσουμε όλοι δυναμικά το παρόν. Πάρτε όσα τηλέφωνα μπορείτε, ενημερώστε όσους αδελφούς μπορείτε και να είμαστε όλοι εδώ. Εμείς βέβαια συνεχίζουμε έτσι όλη νύχτα και όλη μέρα αύριο. Όσοι δεν μπορείτε να έρθετε αυτές τις υπόλοιπες ώρες, τουλάχιστον 8 η ώρα το βράδυ, να είστε όλοι εδώ για να δώσουμε την τελευταία μας μάχη με πολλές εκπλήξεις.
με πολλές, πολλές εκπλήξεις. Χωρίς κανένα φόβο, μην φτάσετε τίποτα. Είδα τόσες μέρες, 9 μέρες, δεν μπόρεσαν να μας αγγίξουν. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Λοιπόν, ούτε αύριο πρόκειται να μας αγγίξουν για πολλούς και διαφόρους λόγους, αλλά θα έχουν όμως αυτοί, εμείς παίζουμε αύριο το τελευταίο μας χαρτί. Τόσες μέρες παίζαν αυτοί οι κύριοι, εμείς θα το παίξουμε αύριο. Και θα κλείσουμε, βέβαια κάθε μέρα ήμασταν νικητές, μόνο το ότι κατέβαιναν και ερχόταν εδώ πέρα για 300-500 γυναικόπαιδα, 100-200 ματ και άλλοι τόσοι αστυνομικοί, γελιοποιούνται μόνοι τους οι κύριοι. Γελιοποιούνται μόνοι τους. Δεν χρειάζεται και πολύ άλλο να συζητήσουμε. Αντί να πάνε να ασχοληθούν με τα σοβαρά προβλήματα που έχει η χώρα μας, αντί να πάνε να τρέξουν να συλλάβουν τους κλέφτες που κινάνε δεξιά και αριστερά ελεύθεροι, αντί να συλλάβουν τους αναρχικούς, αντί να συλλάβουν τους τρομοκράτες, αντί να συλλάβουν τους πάσης φύσεως εμπόρους ναρκωτικών και άλλους κλπ. Κάθονται και κυνηγάνε αθώους ηρωικούς και φιλήσυχους πολίτες, γυναικόπαιδα, κληρικούς και μοναχούς. Αυτή είναι η δημοκρατία του Σιμίτη και αυτή είναι η ελευθερία που υποτίθεται ότι έχουμε. Αύριο θα δείτε πόσα, σήμερα τα μέτρησα, ήταν 5 ελευθερία, ήταν εδώ στην Ακαδημία. Στα έχω πάρει βίντεο. Έξω ήταν, έχω ξεχάσει να μετράω, παιδιά, με συγχωρείτε. Έχω ξεχάσει να μετράω. Λοιπόν, θα το δείτε το Σάββατο στην εκπομπή μου, πρώτο Θεό, στην εκπομπή μας μάλλον, συγγνώμη για το μου, στην εκπομπή μας η Φωνή του Πατρό Κοσμά, κάθε Σάββατο 3-4 στο κανάλι τηλετώρα. Θα τα δείτε όλα, ό,τι έγινε όλη τη βδομάδα, θα δείτε αποσπάσματα, μην τη χάσετε αυτή την εκπομπή, θα είναι πολύ σημαντική. Θα δείτε αποσπάσματα από όλες τις 10 μέρες. Και βέβαια θα τα ξαναδείξω και θα ξαναδείξω και άλλες εκπομπές, αρκετές όσους χρειαστούν για να δείξουμε στον ελληνικό λαό τι συνέβη με 12 μέρες, τι μας έκανε όλοι αυτοί οι κύριοι. Έχω πρόσωπα μαγνητοσκοπήσει και εγώ και άλλες κάμερες και θα τα δει ο ελληνικός λαός και θα έρθει και η στιγμή σύντομα, τονίζω αυτό, που θα αποφανθεί η δικαιοσύνη για όλα αυτά τα οποία μας έκαναν. Πολύ σύντομα. Και θέλω από εσάς να σηκώσουν χέρια ποιοι θα είναι μάρτυρες για όλα αυτά τα οποία εσείς ήδη μου καταγγέλλετε. Ποιοι θα είναι. Μόνο τόσα λίγα χέρια, παιδιά. Σοβαρά μιλάτε. Μόνο τόσα λίγα χέρια. Μόνο τόσο λίγα. Για σηκώστε, παιδιά, χέρια. Να τα δω όλα πάνω χέρια. Όλα τα χέρια πάνω. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει. Όλοι εσείς λοιπόν να είστε σε επιφυλακή, επικοινωνήστε μαζί μου, θα διαλέξω 5, 10, 20 άτομα από εσάς, δεν χρειάζονται περισσότερα, 20, 10, 20 άτομα, ορίστε, ναι, και θα σας πω τι θα κάνουμε. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμπαράσταση, για την αγάπη σας, για τον αγώνα μας. Ο αγώνας συνεχίζεται και για αύριο και είπαμε, παραδίδουμε τη σκητάλη αύριο στην ιεραρχία που θα αποφασίσει, που θα συγκληθεί μάλλον και θα αποφασίσει για τη συνθήκη ΣΕΓΕ και αν παρεπιπτόντως, εάν οι πληροφορίες μας λένε ότι θα αποφανθεί κατά της συνθήκης πλέον συνοδικά. Εάν όμως δεν αποφασιστεί κάτι ουσιαστικό, ή δεν θα συμμετάσχει και στην προσπαθήσει στην πορεία την Πανελλαδική του Σεπτέμβριο, τότε θα σας ξανακαλέσουμε πάλι για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Θα είμαστε με φυλακή, ξέρετε τα τηλέφωνά μας, ξέρουμε τα τηλέφωνά σας και ο αγώνας συνεχίζεται. Λοιπόν, όλοι μαζί. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλογήσω την κληρονομία σου, δίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάτων.
Κύριε Ιησού Χριστέ, Σιμών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Σοβόν Ειρήνης, όσοι φύγετε, οι υπόλοιποι είμαστε εδώ και συνεχίζουμε τον αγώνα. Έτσι είναι το Αγίου Παπαδρέου, ρε. Ο οποίος ήταν και αυτός Εβραίος. Σημίτη, Γκομόρα, Άγιος είσαι Εβραίος. Αυτό θα το δώσω στο Σημίτη, ρε. Σημίτη, Γκομόρα, Άγιος είσαι Εβραίος. Οπ. Τραβάμε κουτάλι. Έλα εδώ, έλπιστα. Έχει κλειδί. Τι να κάνω. Έχεις και ένα κλειδί. Θα το βιντεοσκοπήσεις κι αυτό. Με τι θα γελάει ρε το κορόπι. Με μένα, με σένα. Ναι. Μη φοβάσαι, εγώ βάλει και τον εαυτό. Αχ, Παναγία μου. Περνούσαν οι κακομοτσολιάδες και έχω σκότα έτσι. Το έφαγαν και τρεις τα πρόσωπο. Και λέω, πού να το πάμε, ρε. Το κόψα, λέω. Κοίτα, κοίτα νερό που βγάζει. Του. Εσύ είσαι ο κακόμερος. Περνούσαν. Και μετά και κάποιο. Έτσι, ένα πλάνο, όλα στο φωτό. Στο ίδιο, είσαι διαφορετικό. Πολύ. Πολύ. Δεύτερο. Whatever. Πού. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Όχι. Ναι, ακόμα.